Σήμερα πραγματοποιούμε με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ παγκρίτια διαδικτυακή σύσκεψη όλων των σωματείων εργαζομένων στα νοσοκομεία, των ενώσεων γιατρών, των συλλόγων εργαζομένων στα κέντρα υγείας και του ΕΚΑΒ για την όξυση των προβλημάτων που καθημερινά γονατίζουν τα νοσοκομεία, τους ασθενείς και τους εργαζόμενους. Η κατάσταση, παρόλο και την κάθοδο του κυρίου Χρυσοκοΐδη, όχι μόνο δεν έχει λύσει κανένα πρόβλημα, αλλά έχει οξύνει και τα ήδη υπάρχοντα. Ήδη η παθολογική κλινική του Βενιζηλίου Νοσοκομείου με τις μετακινήσεις γιατρών έχει γονατίσει. Η παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου πλέον έχει μείνει με 2 γιατρούς για να κάνουν 15 εφημερίες και με τον κίνδυνο μετατροπής σε κέντρο υγείας. Μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας όπως αξονικοί μαγνήτες, ενώ έχουν αγοραστεί, λειτουργούν μόνο ο ένας από τα 2 μηχανήματα που υπάρχουν. Και ταυτόχρονα υπάρχουν ένα πολύ καλό μηχάνημα, το PET scan για τους καρκινοπαθείς. Επί της ουσίας βλέπει 10 ασθενείς, γιατί το απόγευμα δεν υπάρχει προσωπικό για να καλυφθούν οι ανάγκες των καρκινοπαθών. Όλα αυτά, συν η κατάσταση που υπάρχει και στα νοσοκομεία του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, μας έχουν οδηγήσει όντως όχι μόνο να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά να προτείνουμε στα πλαίσια των διήμερων απεργιακών κινητοποιήσεων των νοσοκομειακών γιατρών, στα πλαίσια αυτά και τα σωματεία εργαζομένων των υγειονομικών μαζί με την Ομοσπονδία μας, να προτείνουμε στις 30 του Νοέμβρη μεγάλη παγκρίτια πανυγειονομική απεργία, που θα πρέπει βεβαίως να αγκαλιαστεί από όλη την κοινωνία της Κρήτης. Δηλαδή από τα εργατικά κέντρα που πρέπει να πάρουν κατά τη γνώμη μας απόφαση, τα νομαρχιακά τμήματα, οι Δήμοι να κατεβάσουν ρολά εκείνη την ημέρα, γιατί η κατάσταση, αν συνεχιστεί αυτή, αν υλοποιηθεί το σχέδιο της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων και τη λύση με τα μπαλώματα που δίνει, την επόμενη ημέρα οι κριτικοί δεν θα έχουν παροχές υγείας δημόσιες δωρεάν και αναβαθμισμένες όπως αυτές πρέπει να υπάρχουν στον 21ο αιώνα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να είναι μόνοι τους υγειονομικοί. Καλούμε τον Ηρακλειώτικο λαό μαζί με, τον υπόλοιπο λαό των όλων των νομών να συμπαραταχθούμε σε ένα μεγάλο αγώνα μέτωπο για να διεκδικήσουμε ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, αναβαθμισμένο, με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης, με αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και οικονομικών απολαβών, ώστε να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας και να μην έχουμε τη φυγή αυτή. Θα τα καταφέρουμε, έχουμε δείξει ότι η κριτική, ο ερακτώτικος λαός, όταν αποφασίσει να αγωνιστεί, μπορεί να ανατρέψει οποιαδήποτε πολιτική ενάντια του.